με τα παιδικά χορευτικά τμήματα του Λυκείου Ελληνίδων και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Πύργου, άνοιξαν οι βραδινές εκδηλώσεις της δεύτερης ημέρας της ανδοκομικής έκθεσης Ορεστιάδας. Μικρά παιδιά τιμούν και ακολουθούν την παράδοση, αποδεικνύοντας την αγάπη τους για αυτή. Χορεύετε χρόνια! Ναι! Ποιο χώρος αρέσει περισσότερο? Εμένα το ζωνταράδικο. Εσένα? Ο ζωνταράδικος. Πόσο χρόνων είσαι? 10.30. Είναι πάρα πολύ ωραία στο χορό. Μαθαίνουμε καινούργιους χορούς παραδοσιακούς και σεβόμαστε πάρα πολύ την παράδοση και είναι μια καινούργια εμπειρία το να κάνουμε παραδοσιακούς χορούς. Ιδιαίτερη και απόλυτα πετυχημένη ήταν η παρουσίαση του χορευτικού τμήματος του Αρμενικού Χορευτικού Συλλόγου Τζιλαβίδη, όπου κορίτσια παρουσίασαν χορούς από την Αρμενία. Παραδοσιακός και η κυρία μας. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το χώρο? Δύο. Εσύ? Έχει έχω δύο χρόνια. Θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Τα παιδικά χορευτικά τμήματα και όχι μόνο εδώ πέρα, αλλά θέλουμε να κάνουμε και παραστάσεις και έξω της Ορεστιάδης. Μ' αρέσει πολύ ο παραδοσιακός χορός, γιατί χορεύω πολλά χρόνια. Η ανδοκομική έκθεση Ορεστιάδας ολοκληρώνεται την Κυριακή 15 Μαΐου και καθημερινά εκτός από την έκθεση φυτών υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις. Πιστεύω ότι η παραγωγή μας των φυτών και των λουλουδιών να έμειναν ευχαριστημένοι, διότι και ο κόσμος αγόρασε φυτά και λουλούδια. Τα παιδιά, όπως είδατε, έδωσαν ένα βροντερό παρόν. Συγχαρητήρια στους συλλόγους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους παραδοσιακούς χορούς. Καλούμε λοιπόν όλους, μικρούς και μεγάλους, σε αυτόν τον ωραίο χώρο, σε αυτό το μέρος στο οποίο γίνονται πολλές και διάφορες εκδηλώσεις, αλλά και εκτίθενται και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλω να συγχαρώ για αυτή την εξαιρετική διοργάνωση, τη 14η ανθοκομική έκθεση της περιοχής, η οποία πραγματικά αποτελεί και ένα σημείο αναφοράς μετά από 14 χρόνια, ένα θεσμό που χαρακτηρίζει την περιοχή, αλλά χαρακτηρίζει και τους στόχους που έχει βάλει αυτός ο τόπος. Δηλαδή, να προάγει τα προϊόντα του.